Την άμεση περισυλλογή των αντέσποτων ζώων από Παγνή και Βενιζέλιο Νοσοκομείο ζητά από τον Δήμο Ηρακλείου η εισαγγελία πρωτοδικών, η οποία ενημερώθηκε εγγράφο από τον διοικητή Γιάννη Τασόπουλο, ο οποίο επικαλείται λόγω προστασία τη δημόσια υγεία. Και όλα αυτά μετά τι απίστευτε εικόνε που κατέγραψε ο τηλεοπτικό φακό τη Κρήτη απέναντι από την κεντρική είσοδο του Βενιζελίου, όπου χώρο περιφράχθηκε για τα δεκάδε αδέσποτα μετά και τι δεκάδε επιθέσει που σημειώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πρώτα θα δούμε το θέμα του πανεπιστημιακού, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή με την όποια φύλαξη υπάρχει με το σύρματόπλεγμα το οποίο έχει βάλει το αυτή τη στιγμή είναι. στο βενζέλιο υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι κάπως ελεγχόμενη. Θα πιάσουμε λοιπόν πρώτα το πανεπιστημιακό αμέσως μόλις σας ξαναλέω σήμερα στηρώνουμε όλα τα σκυλιά με θελοντέ. Θα απελευθερώσουμε αυτά τα σκυλιά που έχουμε μέσα για να πάμε να πάρουμε από το πανεπιστημιακό τα 80 περίπου σκυλιά. Κυνηγάνε του ανθρώπου, κρατάνε ψώνια οι ανθρώποι φαγητό, κυνηγάνε τι σκυλιά που πίσω τι φάνε. Δεν είναι η καλύτερη λύση, αλλά κι αυτά τώρα τα καημένα κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Πρέπει να πάνε σε κοινοκομείο. Δεν πρέπει να είναι στο χώρο του νοσοκομείου. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Για το μήνυ κοινοκομείο στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ο κ. Σασόπουλο αναφέρει ότι αποτελεί μια προσωρινή λύση, με τον ίδιο να στρέφει τα βέλη του προ τη Λότζια. Αναγκάζομαι να αναφερθώ σε εσά για ένα θέμα που έχει οξυνθεί τελευταία και αφορά τα αδέσποτα ζώα στον χώρο και των δύο νοσοκομείων. Αυτό έχει ω συνέπεια να δυσκολεύονται οι πολίτε που προσέρχονται και πολλέ φορέ κινδυνεύουν από επιθέσει. Οι υπηρεσίε των νοσοκομείων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έχουν πολλέ φορέ ασχοληθεί με αυτό το πρόβλημα, δίνοντα οδηγίε και συστάσει, καθώ επίση έχουν γίνει όλε οι δυνατέ ενέργειε για την προστασία του προσωπικού, των ασθενών και των επισκεπτών. Η συνεργασία μα με το Δήμο Ηρακλείου σήμερα θεωρείται ανεπαρκή, αλλά για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας θεωρούμε πλέον αναγκαία την παρέμβαση της εισαγγελική Αρχής. Δεν υπάρχει προγραμματισμό. Το πρόβλημα πλέον, ξαναλέω, είναι έξω από τη σφαίρα τη διαχείριση. Ένα κοινοκομείο, ένα ενδιαίτημα μικρών ζώων έχει το Ηράκλειο. Να αντιμετωπίσει αυτό το τσουνάμι, το οποίο θα διωγγώνεται διαρκώ. Τόσα αδέσποτα σκυλιά πια γιατί κάτι πρέπει να κάνει ο Δήμο. Εγώ το είδα και στεναχωρέθηκα. Όταν πήγαινα να πάρω το καφέ, το είδα και. ψυχοπλακώθηκα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα με τα δέσποτα είναι μη διαχειρίσιμο. Αυτό τονίζει ο Αντιδήμαρχο, ο οποίο παράλληλα αναφέρεται στην πρόσφατη περισυλλογή 15 δέσποτων, ακόμη και από την πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου. Και δύο μέρε ήμασταν μέσα στον αεροδιάδρομο και προσπαθούσαμε να βγάλουμε τα ζώα. Πώς και στο πανεπιστημιακό. Πολλά, ο... 15 ζώα. Που έφυγε σε κίνδυνο την ασφάλεια των πτήσεων. Βεβαίω είναι σε κίνδυνο η ασφάλεια των πτήσεων. Τι να πρωτοκάνουν οι δύο, οι δύο τα δύο στελέχη τα οποία έχουμε, πού να πρωτοπάνε, να διακτηνιστούν.